Καλεσμένος στο ένα live news, ο διευθύνοντας σύμβουλος της ΔΕΔΑ, Μάριος Τσάκας, έκανε γνωστό πως οι εργασίες για το φυσικό αέριο στην Καβάλα θα ξεκινήσουν το φθινόπωρο του 20. Ωστόσο, στα σπίτια των καβαλιωτών το φυσικό αέριο θα φτάσει το φθινόπωρο του 21. Η Καβάλα διαφοροποιήθηκε από εμάς γιατί θα πάρουμε αέριο από την υψηλή πίεση του ΔΕΣΦΑ στη θέση Καλκερό. Μάλιστα. Αν δεν κάνω λάθος με το όνομα. Ναι, ναι. Το οποίο θα, ο ΔΕΣΦΑ που είναι αρμόδιος για την υψηλή πίεση θα μας δώσει έξοδο το Σεπτέμβριο του 2021. Ενώ στις άλλες πόλεις υπάρχει ήδη έξοδος. Θα σας δώσει έξοδο το Σεπτέμβριο του 2021. Ναι, αυτό τι απλά, σημαίνει, ότι το φυσικό αέριο πότε θα το δούμε, ας πούμε, στα νοικοκυριάκια στις επιχειρήσεις. Εμείς θα ξεκινήσουμε τις εργασίες πιο νωρίς από την υποδοχή του αερίου, δηλαδή την υποβάθμιση από την υψηλή πίεση στη μέση για να μπούμε στις πόλεις. Ναι. Εμείς θα ξεκινήσουμε τα έργα, θα δημοπρατήσουμε το φθινόπωρο του 20, ώστε άρα ξεκινάτε από τώρα. Στις αρχές του 21 να αρχίσουμε να σκάβουμε τις πόλεις, ναι, ώστε η έλευση του αερίου να μας βρει ήδη με ένα μέρος του έργου υλοποιημένο. Μάλιστα. Και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε συνδέσεις οικιακές, εμπορικές, βιομηχανικές κτλ. Η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κινήθηκε γρηγορότερα από τις άλλες περιφέρειες και είναι η πρώτη στην οποία ξεκινούν οι εργασίες για το φυσικό αέριο. Ένα έργο έμπνευσης του αείμνης του Περιφερειάρχη Γιώργου Παυλίδη που συνέχισε και ολοκλήρωσε με επιτυχία ο νυν Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστος Μέτιος. Η περιφέρειά σας, είναι η αλήθεια, ήταν η πιο γρήγορη από όλες. Αλήθεια. Ναι. Πρώτα από την Ανατολική Μακεδονία Θράκη ξεκινούν τα έργα. Ωραία. Έχουμε ήδη ενταγμένα έργα στη Στερεά Ελλάδα, η οποία εκκίνησε την αντίστοιχη διαδικασία, και στην Κεντρική Μακεδονία, η οποία είναι πιο πίσω στη διαδικασία αυτή, των εγκρίσεων, των διαγωνισμών, να το πω απλά. Από τη μεριά μας είναι έτοιμα. Και ακολουθεί Δυτική Μακεδονία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος. Τα ωφέλη που θα έχει η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από το φυσικό αέριο, περιέγραψε ο κύριος Τσάκας. Τα ωφέλη από την έλευση του φυσικού αερίου, η αλήθεια είναι ότι είναι πολυεπίπεδα. Το πρώτο και αυτονόητο είναι η φτηνότερη θέρμανση για τα νοικοκυριά, κυρίως που πλήττονται όλη αυτή την περίοδο από την κρίση, όλες αυτά τα χρόνια μάλλον, όχι αυτή την περίοδο. Ναι. Η εξοικονόμηση γύρω στο 40% από το πετρέλαιο, για παράδειγμα, είναι μια σημαντική μείωση. Δεύτερον, υπάρχουν πολύ σημαντικά περιβαλλοντικά ωφέλη από την χρήση του φυσικού αερίου, τα οποία δεν είναι ώρα να τα αναλύσουμε. Ναι. Τρίτον, βοηθάει πάρα πολύ την οικονομική ανάπτυξη όλων των περιοχών που εισέρχονται τα δίκτυά μας. Καταλαβαίνετε, φτηνότερη ενέργεια για τις βιομηχανικές μονάδες, φτηνότερα για τις επιχειρήσεις, για την εστίαση, για κάθε πολυδάπανη μονάδα που και χρησιμοποιεί καύσιμα για τη θέρμανση, για τις κουζίνες κτλ. Και τέλος, κάτι που ίσως δεν το ξέρουν και πολλοί, είναι ότι δημιουργείται μια πολύ σημαντική μικροοικονομία σε κάθε πόλη γύρω από το αέριο. Ναι. Γιατί εκατοντάδες τεχνικοί, μηχανικοί, εργάτες θα εργαστούν για τη δημιουργία και των έργων, γιατί όσοι υπεργολάβει σίγουρα στα μεγάλα έργα χρησιμοποιούνται τοπικές εταιρείες, αλλά και δεύτερον και για όλες τις εσωτερικές εγκαταστάσεις. Ωραία. Τα οποία είναι σημαντικό νούμερο, αν τα υπολογίσετε. Mm-hmm.